Η άνδος, η φιάλτη στα καύσιμα πλέον, δεν σταματάει ο πόλεμος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος και να περάσουν και άλλα δύο εβδομάδες να μας έρθει η τοπική τιμή, θα υποστούμε και άλλες αυξήσεις. Τώρα ο ειδικός φόρος καλά κρατεί, το ΦΠΑ καλά κρατεί. Η Κύπρος το έχει μειώσει στο 50% και έχει γυρίσει το ΦΠΑ στο 9%. Εμείς είμαστε με ειδικούς φόρους κατανάλωσης Σκανδιναβίας. Δεν έχουν κατεβάσει ούτε το ΦΠΑ το 24%. Δεν ξέρω τι κάνουν. Κάτι νομίζω θα ολοκληρωθεί και στη Γερμανία αυτό το σενάριο. Για όλους τους καταναλωτές θα κατεβάσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Διότι αυτά τα φωτοβολίδια που θα δώσουμε κάποιες ευάλωτες ομάδες, θεωρώ ότι το αυτοκίνητο είναι επαγγελματικό μέσο για όλες τις ομάδες. Και εκείνο το παράξενο που βλέπουμε είναι ότι σήμερα έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση, πάνω από 40% στα πετρέλαια. Οπότε θα δείτε σε λίγες μέρες τα ταμπλόι, τη βενζίνη, η αμόλυβη με το πετρέλαιο θα είναι στην ίδια τιμή, στα 2 ευρώ, και μάλλον το πετρέλαιο θα ξεπεράσει και την αμόλυβη, το απεύχομαι βέβαια στην πρόβλεψή μου, τις επόμενες μέρες εφόσον συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος. Θα έχουμε και νέα άνοδο. Φυσικά, αφού κάθε μέρα τα δηλητήρια μας δείχνουν άνοδο. Κόκκινο βέλος προς τα πάνω, άνοδο, άνοδο. Δεν έχουν δείξει κάτι διαφορετικό και απλώς αυτό εδώ και 30 χρόνια δεν έχει ξαναγίνει. Με 130 το βαρέλι, 128, 131, 130 μέσον όρο, ποτέ δεν είχαμε αυτή την τιμή, γιατί δεν είχαμε αυτόν τον ειδικό φόρο κατανάλωση και αυτό το ΦΠΑ. Θα δούμε και 2,5 ευρώ δηλαδή. Αυτό δεν θα σας πω, δεν θα γίνει και ο νόσο που μπορούμε να δουλέψουμε, μακάρι να μην το δούμε, αλλά άμα κάθε μέρα ανεβαίνουν 20-30%, τι θα δούμε, πού θα φτάσει.